Το βλέπετε αυτό πίσω. μου. Είναι το κόμπρα 2. Γιατί σα το δείχνω. Τουρκική σχεδιάσω για κατασκευή. Είναι, το, είναι ένα τροχοφόρο τεφορακισμένο όχημα. Ξέρετε ποιοι έχουν πληρώσει γι' αυτό. Η Ευρώπη. 80 εκατομμύρια ευρώ διέθεσε η Ευρώπη για του πρόσφυγε. Όχι για του λεφθαμετανάστε. Για του σύρου πρόσφυγε. Και τι έκανε η Τουρκία. Πήρε λοιπόν τα χρήματα αυτά και τα επένδυσε στην αμυντική της βιομηχανία λέγοντα ότι με αυτά τα οχήματα θα προφυλάσω τα σύνορα. Έχω την εντύπωση, νομίζω, έχουμε ζητήσει εμείς κρήματα από την Ευρώπη για να αγοράσουμε, να φτιάξουμε. Δεν φτάσαμε ακόμα. Έχουμε μια Ελβό η οποία παραπέει. Τα εά τα ίδια. μιλήσω για την ΕΑΒ ή για τα αναφυγεία. Το πρόβλημα ποιο είναι, έχουμε πάρει τέτοια κονδύλια. Όχι να τα δώσουμε στις μη κυβερνητικές οργανώσεις. Όχι. Να τα μετατρέψουμε σε τεθωρακισμένα σε οχήματα, σε οπλικά συστήματα, σε αισθητήρε υπέρ τη εθνική ασφαλεία και εθνική αμήνη. Το πράξαμε. Είμαστε η πρώτη χώρα σύνορο τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Α το ΝΑΤΟ. Τη Ευρωπαϊκή Ενώσεω. Δίνουν 80 εκατομμύρια, ξέρετε, 43 εκατομμύρια ευρώ ή δολάρια είναι η προκαταβολή που ζητούν οι Αμερικανοί για τα F-16. Την αναβάτηση. 80 εκατομμύρια ευρώ και δολάρια έδωσε η Ευρώπη η Ευρωπαϊκή Ένωση στου Τούρκου, γιατί ήξεραν να τα ζητήσουν. Εκεί είναι το θέμα. Ήξεραν να τα ζητήσουν. Εμεί δεν θα μπορούσαμε να πάρουμε ένα μερίδιο και να ζητήσουμε και πολλά περισσότερα. Και να δει ξαφνικά τον Εύρο και τα νησιά να γεμίζουν από αντίστοιχα ευρωπαϊκά είναι. Ναι. Αντίστοιχα οπλικά συστήματα. Δεν το έχουμε σκεφτεί. Μήπως θα πρέπει να το σκεφτούμε. Κρίνεται. Κρίνονται οι κρίνοντες. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Και επειδή μιλάμε συνεχώς για την Τουρκία, εγώ θέλω να σας δείχνω κάποιες ποιοτικέ διαφορές που οφείλονται στην καλή και μεθοδευμένη εργασία. Λες και εμείς δεν έχουμε επιστήμονες να φτιάξουμε όχι μόνο αυτά, αλλά και ακόμα καλύτερα. Ξέρετε τι είναι αυτά τα δύο. Αυτά είναι δύο βλήματα αέρος-αέρος. Το πρώτο ονομάζεται Μποσδογκάν. Δεν ξέρω να το λέω και καλά είναι το αντίγραφο του αμερικανικού βλήματο αέρο-αέρο ΑΕΤΑΜΗ του Άμερα με 120. Πώ το καν σημαίνει ρόπαλο, είναι μια έννοια του, ένα είδο γερακιού είναι, ευχαριστώ το χώρο το μηνάκι για τι διευκρινήσει. Και ένα είδο ροπάλου. Και το κάτω είναι το γκόκτοκαν, το οποίο είναι γεράκι. Είναι το αντίστοιχο του Σάιν Βίντερ των Αμερικανών. Αυτά τι τελευταίε μέρε έκαναν δοκιμέ στου κινητήρε του. Τέλο 18 θα έχουν και βολέ δοκιμαστικέ. Να δούμε. Το Ανατολού προχωρεί το αεροπλανοφόρο. Το ελαφρύ αεροπλανοφόρο, το πλοίο αμφιβίων επιχειρήσεων. Προχωρεί. Θα είναι νωρίτερα έτοιμο. Όλα αυτά τα στα λέω για να σκεφτούμε. Εμεί τα οπλικά μα συστήματα που έχουμε, έχουμε φροντίσει να ρίχνουν όλα. Έχουμε λύσει αυτέ τι παραμέτρου. Και αν χρειάζεται κάποια χρήματα να βγάλουμε από την τσέπη μα, την εθνική τσέπη να το πράξουμε εγκαίρως πριν να είναι αργά. Οι Τούρκοι σε λίγο καιρό θα έχουν πλήρη ικανότητα και ανεξαρτησία στην, σε ό,τι βάλετε στα αναλώσιμα οπλικά συστήματα. Πάμε λοιπόν στην επόμενη εικόνα. Αυτό είναι το Άνκα. Είναι ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο το οποίο κατασκευάζεται πολύ μεγάλο, έτσι. Ο άνθρωπο είναι περίπου τόσο. Α σκεφτείτε δίπλα του. Σε αυτό το σημείο είναι. Αν το, αν το κάνουν καλά στην κλίμακα. Το οποίο, αν κοπ, βλέπετε δίπλα μου, έχει μια, πίσω μου, έχει μια ιδιαιτερότητα. Δείξα το καλά. Ένα μη επανδρομένο αεροσκάφο, το οποίο ανήκει στην ΜΙΤ, παρακαλώ. Στι μυστικέ υπηρεσίε τη Τουρκία. Έχει πολεμική αεροπορία τέτοια συστήματα για παρακολούθηση, για επιτήρηση, για καταγραφή, για επικοινωνίε, για στοχοποίηση, ό,τι θέλετε και οπλισμένα μάλιστα. Κάποια εξ αυτών μπορεί να φέρουν και όπλα. Το αν καμπέ θα φέρνει και οπλικά σε. Και βλήματα αέρο εδάφου, και δόθηκε στη ΜΥΤ. Είναι ένα σκάφο τύπου Anka από το Intelligence. Η ιδιαίτερα προσοχή. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται. Με κάτι τέτοια οπλικά συστήματα μπορούν να γίνουν χοντρές προβοκάτσες στο Αιγαίο. Και μάλιστα σε επίπεδο υποκλοπής, παραποιήσεως και αποστολής ψευδών στοιχείων. Α είμαστε προετοιμασμένοι. Οι Τούρκοι ετοιμάζονται για κάτι πιο μεγάλο. Του άνοιξε η όρεξη με την σύλληψη των δύο στελεχών. Α είμαστε προετοιμασμένοι. Πάμε στο επόμενο, στην επόμενη εικόνα. Το γνωστό Μπαϊρακτάρ, το έχετε ξαναδεί. Είναι μία από τι οκτώ χώρε που έχουν οπλισμένα μη επανδρομένα αεροσκάφη. Το Μπαϊρακτάρ, το TB2. Πάνω από 60 τέτοια συστήματα. Ναι, παρακαλώ. Ναι, 60 τέτοια. Εμεί δεν έχουμε ούτε ένα. Ούτε μισό δεν υπάρχει. Υπάρχει το πήγασο πολεμική αεροπορία, το πήγασο 2, το οποίο είναι μια καλή περίπτωση, αλλά δεν συγκρίνεται με αυτά. Είναι τουρκική σχεδιάσεω και παραγωγή. Τα τελευταία δύο-τρία χρόνια επιχειρούν κανονικά στο Κουρδιστάν, στη Συρία, με συγκεκριμένα αποτελέσματα. Αυτά, όπω βλέπετε, είναι η ρομποτική μορφή των σχημάτων που θα έρθουν. Είναι ποτέ δυνατόν. Αφήσαμε και στον τομέα τη ρομποτική και τη αεροναυπηγική. Εμείς που για πρώτη φορά στην, Οτιά, στην, Ανατολική, στην, Οτιά, στην Ανατολική Ευρώπη από τη δεκαετία του 70 είχαμε φτιάξει την ΕΑΒ ή στο σημείο να είμαστε τόσο πολύ πίσω. Δηλαδή, αυτά δεν σας τα δείχνω για να φοβηθείτε να ανησυχήσετε, αλλά σας τα δείχνω για να πάρετε πραγματικά μολύβι και στυλό όσοι έχετε αυτή τη δυνατότητα και να σχεδιάσετε, να προτείνετε και να πάτε εκεί που πρέπει στο Υπουργείο Εθνικής Αμήνης και να ζητήσουμε όλοι μαζί όλοι οι Έλληνες να συμμετάσχουμε σε αυτή την προσπάθεια να φτιάξουμε μια δικιά μας έξυπνη βιομηχανία οπλικών συστημάτων. Ακόμα πιο έξυπνα συστήματα. Μπορούμε να το πράξουμε. Δεν είναι δυνατόν αυτή τη στιγμή να έχουμε παραβιάσει από μία επανδρομένα αεροσκάφη των Τούρκων. Ξέρετε, αυτός ο τομέας τους δίνει τη δυνατότητα να γίνουν πιο τολμηροί. Εμείς λοιπόν, αν θέλουμε να έχουμε αξιόπιστη αποτροπή, Πρέπει να πραγματοποιήσουμε αντενέργειες. Και μένω εδώ. Πάμε στο επόμενο, παρακαλώ. Πολλά πράγματα σήμερα. Α. Τι βλέπετε πίσω μου. Τρία τουρκικά σύριαλ. Ναι. Ελπίζω να μην τα δούμε στην ελληνική τηλεόραση. Τι έχουν ως θέμα αυτό εδώ το Μωάμεθ τον Πορθητή τη Κωνσταντινούπολη. Αυτό εδώ τον Ερτογρούλ, τον πατέρα του Οσμάν. Και αυτό εδώ και αυτό εκεί τον Αβδούλ Χαμίτ. Γιατί σα τα δείχνω, Γιατί οι Τούρκοι συγκροτούν την εθνική του συνείδηση και προβάλλουν την ιστορία του μέσω σύριαλ. Και σα τα δείχνω διότι η ελληνική τηλεόραση, κρατική και μη, το μόνο που κάνει είναι να αναπαράγει ευνομιδενιστικά πρότυπα. Και μάλιστα σε πάρα πολλέ περιπτώσεις παίρνουμε τουρκικά σύριαλ, τα προβάλλουμε, πάθετε ο άλλος εκεί πέρα για να ξεχάσει, έχει τον τέρτη του που λένε και οι Τούρκοι, και πολλούς από τους ηθοποιούς τους οποίους θαυμάζουν οι εδώ κυρίοι και κυρίες στην Ελλάδα για το πόσο υποφέρουν μέσα από, μέσα από το, τους διάβλους, στη συνέχεια τους χρησιμοποιούν για να ενσταρκώσουν εθνικούς τους ήρωες. Και με αυτόν τον τρόπο περνάνε και υποσυνειδίτως το μήνυμα. Όχι μόνο στους Έλληνες, αλλά και στους Άραβες, αλλά και στους Βαλκανίους και στους απανταχού μουσουλμάνους. Βλέπετε ότι υπάρχει μια τριπλή επίθεση. Εμείς σε αυτό το σημείο δεν θα μπορούσαμε να φτιάξουμε ένα πραγματικό καλό σύριαλ να μαζευτούν κάποιε εταιρείε, κάποιοι παραγωγή με του αντίστοιχου ηθοποιού και να δημιουργήσουμε ένα εθνικό σύριαλ που να μιλήσουμε για την αρχαία Ελλάδα, για το Μαραθώνα, τη Σαλαμίνια, τι Πλατεέ, τι Εκστρατείε του Μεγάλου Αλεξάνδρου. Να πάμε στη συνέχεια στην περίοδο τη δρόμη, να μιλήσουμε για την Ανατολική Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία, να βγάλουμε το, το βουλγαροκτόνο. Θυμάμαι το συγχωρεμένο τον Βασταρδί στο Πορφύρα και Αίμα με το Ρωμανό Διογέννη. Δηλαδή τότε που δεν υπήρχαν τίποτα, δημιουργή, δημιουργήθηκε μια τεράστια κληρονομιά, η οποία δυστυχώ δεν υπάρχει. Έχει καταστραφεί. Και βλέπετε πώ γίνεται η νέα πολιτιστική διείσδυση. Να ο υβριδικό πόλεμο πίσω μου. Να μια μορφή του υβριδικού πολέμου. Πώ έρχεται ο άλλο. Και κύριολεκτικός βγαίνει από τα ρούχα σου. Γιατί βλέπεις ότι ο εθνομιδονισμός στην Ελλάδα απαγορεύει ακόμα και τέτοιες κινήσεις. Γιατί δεν είναι, λέει, πολιτικός ορθόν. Βέβαια. Είναι πολιτικός ορθόν, όμως, να δέχομαι την προπαγάνδα του άλλου μέσα στο σπίτι μου. Μέσα στο κινητό μου. Και αργότερα, ποιος θέλει πού. Με αυτή τη διείσδυση την τουρκική, που είναι η στο soft power, η μαλακή ισχύς. Η οποία είναι η πιο, έχει τη μεγαλύτερη, την πιο κοφτέρη λεπίδα.